κέντρο της τουρκικής πρωτεύουσας είναι στην περιοχή Κουζουλάη, όχι πολύ μακριά από το τουρκικό κοινοβούλιο, και είναι ένα σημείο στο οποίο βρίσκονται πάρα πολλά κτίρια όπου στεγάζονται και υπηρεσίες του τουρκικού στρατού αλλά και κοιτώνες, κτίρια δηλαδή όπου μένουν Τούρκοι στρατιώτες και αξιωματικοί. Υπάρχει μεγάλος αριθμός τραυματιών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ήταν μια ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε από πάρα πολλά σημεία της Άγκυρας, ενώ φωτογραφίες δείχνουν και μια στήλη καπνού που υψώνεται στον αέρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη, ωστόσο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν κάποιες από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν από τις τουρκικές αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με έναν Τούρκο αξιωματικό της αστυνομίας, εξεράγει κάποιο όχημα, ίσως ήταν παγιδευμένο με κριτικά, ίσως ήταν κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς και φαίνεται ότι αν ήταν όντως ηθελημένη αυτή η έκρηξη, στόχος ήταν ένα στρατιωτικό λεωφορείο που περνούσε εκείνη τη στιγμή από το σημείο. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολλοί τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Στο σημείο έχουν σπεύσει πάρα πολλά ασθενοφόρα. Είναι η Βλέπουμε και τα πλάνα τώρα, Παντελή Γόνο. Ναι. Ναι, έκρηξη και τα πλάνα, κινητοποίηση παντού. Λοιπόν, να επαναλάβουμε και πάλι. Πριν από λίγο, έκρηξη στην Άγκυρα, κοντά σε στρατιωτική βάση ή σε κοιτώνες στρατιωτικούς. Είναι μια περιοχή, ναι, που είναι πολλά κτίρια που στεγάζονται και οι υπηρεσίες του στρατού και έχει και πολλούς κοιτώνες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα. Και κοντά στο κοινοβούλιο υπάρχουν μαρτυρίες αυτοκτόνων μαρτύρων ότι ήταν ισχυρή έκρηξη και ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Αυτά είναι τα μοναδικά στοιχεία τα οποία δίνουν μέχρι στιγμή στα μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε πάντως το μέγεθος της κινητοποίησης των αρχών, πόσοι αστυνομικοί, πόσα πυροσβεστικά και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο και όπως είπαμε είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε τι μπορεί να προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Ωστόσο, ένας Τούρκος αστυνομικός που μιλά στα μέσα ενημέρωσης λέει ότι ανατινάχτηκε κάποιο όχημα και ίσως στόχος ήταν ένα στρατιωτικό πούλμαν που περνούσε από το σημείο. Ίσως λοιπόν να έχουμε ένα παγιδευμένο όχημα. Θα τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρα 5 με τον Πάνο Χαρίτο. Εάν υπάρχει και